Γεια σας, είμαι ο Μησέρας Πέτρος Γεωπόνος από το φυτώριο Όλυμπος. Σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο που κάναμε στην περιοχή Αργυροπουλίου Τυρνάβου, σήμερα βρισκόμαστε στη Τζαριτζάνια Λασόνος, πάλι στη Λάρισα, σε χωράφι με αμυγδαλιές, ποικιλία στο ίδιο μαρινάδα. Φυτά τα οποία είναι στο ίδιο έτος με το προηγούμενο βίντεο που κάναμε, φυτευθήκαν το Φεβράριο του 2018. Σήμερα μερολογιακά βρισκόμαστε 20 Μαΐου του 2020 και ήρθαμε να δούμε στο συγκεκριμένο περιβόλι, σε ένα παραγωγό ο οποίος πρώτη φορά ασχολείται με τις αμυγδαλιές, πώς τα πήγε. Θα πλησιάσουμε στα φυτά να δούμε τι παραγωγή υπάρχει. Ποικιλία μαρινάδα, 2 έτη και κάτι. Βλέπουμε πάνω τον καρπό. Σίγουρα από ό,τι θα δείτε και εσείς στη συνέχεια του βίντεο, στο συγκεκριμένο χωράφι η παραγωγή, σε αντίθεση με το άλλο χωράφι, από ό,τι φαίνεται είναι τουλάχιστον 3 φορές πάνω. Εδώ τα φυτά δουλευτήκαν περισσότερο. Βλέπετε την παραγωγή. Ποικιλία μαρινάδα, ένα φυτό το οποίο είναι ανθεκτικό σε πολλές ασθένειες. Ορίστε, ούτε καν 2,5 έτη από την ημερομηνία φύτευσης. Τη φετινή χρονιά ο παραγωγός θα κάνει απόσβεση σίγουρα του αρχικού κεφαλαίου. Βλέπουμε ότι θα πάρει τουλάχιστον 4 με 5 κιλά καρπό από κάθε φυτό σαν μέσο όρο, μόλις στο δεύτερο έτος και κάτι. Ποικιλία μαρινάδα, αρκετά ικανοποιητικό μέγεθος καρπού. Ορίστε, στο διπλανό φυτό σιγά σιγά, για να μπορέσετε να καταλάβετε και να δείτε την παραγωγή του φυτού στο αμέσως επόμενο. Αν και ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι τεμπέλικο φυτό χαμηλού προφίλ και ελάχιστης βλάστησης, βλέπετε τι υπάρχει πάνω στο φυτό από καρπό. Ορίστε, στο επόμενο φυτό, στο διπλανό μας φυτό, όλα τα φυτά, μα όλα τα φυτά είναι γεμάτα από καρπό. Ορίστε από κοντά. Αθεκτικό και στις ασθένειες φυλώματος. Ορίστε, τα φύλλα είναι πεντακάθαρα. Θα πλησιάσουμε στο επόμενο φυτό. Αρκετά καλή παραγωγή. Βλέπετε, με λίγη δουλειά πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν με τη συγκεκριμένη ποικιλία. Ορίστε, μόλις 2,5 έτη, ούτε καν 2,5 έτη από την ημερομηνία φύτευσης. Πόσο μάλλον σε μια χρονιά κατά την οποία η άνοιξη ήταν πολύ άσχημη, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου αμύγδαλο. Ποικιλία μαρινάδα με πολύ μεγάλες συντοχές κατά την περίοδο της ανθοφορίας, αθεκτική στο ψύχος, θα απολέσει το 50% των λουδιών της στο -3, -3,5, πολλά τα κιλά, μεγάλες συντοχές, σε αντίθεση με την ποικιλία Φυρανιά και Τέξας, οι οποίες στο -2, -2,5 θα χάσουν σχεδόν όλη τους την παραγωγή. Όλα τα άνθη θα καταστραφούν. Ποικιλία μαρινάδα, η οποία είναι περίπου 8 έως 10 ημέρες πιο όψιμη στην ανθοφορία της από τη Φυρανιά. Έχει τις αντοχές στο ψύχος, με αποτέλεσμα σχεδόν ποτέ δεν θα προδώσει τον παραγωγό από θέμα άσχημων καιρικών συνθήκων κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Να πλησιάσουμε και σε άλλο φυτό.
να δούμε την παραγωγή. Ορίστε. Βέβαια τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και βίντεο με την άλλη ποικιλία, τη Vairo, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ δυνατό φυτό, εξαιρετικά παραγωγικό. Ορίστε. Στο διπλανό φυτό πάμε από εδώ πίσω, ορίστε και από κοντά. Όλα με όλα τα φυτά έχουν παραγωγή. Βέβαια δεν έχουν, δεν μπορείς να πεις ότι όλα τα φυτά έχουν την ίδια παραγωγή. Το συγκεκριμένο εδώ που βλέπετε, ορίστε, δίπλα στον καλαμπόκι, ορίστε τι σημαίνει μαρινάδα, μόλις 2 έτη και κάτι μήνες από την ημερομηνία φύτευσης. Πολύ παραγωγή. Σας τα φίλιο καρπός. Ορίστε. Επόμενο φυτό. Ορίστε και εδώ. Ποικιλία μαρινάδα. Μια σίγουρη επένδυση με καλά ωφέλη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και χαμηλό κόστος παραγωγής. Ορίστε. Θα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Βλέπετε. Επόμενο φυτό. Ποικιλία μαρινάδα, ένα φυτό ξεκούραστο, χωρίς σχεδόν καθόλου λέμαργα, σε εισαγωγικά τεμπέλικο και πάρα πολύ παραγωγικό. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα στο συγκεκριμένο χωράφι. Θα σας το δείξω αμέσως. Εδώ κάτω χαμηλά στη ρίζα του φυτού βλέπετε φρέσκο χώμα, υπάρχει αναμόχλευση του εδάφους από τα ποντίκια. Θα σας δείξω και τρύπες. Ορίστε. Γεμάτο τρύπες από ποντίκια, τα ποντίκια στα οποία αρέσει πάρα πολύ ο φλοιός της αμυγδαλιάς στο υπόγειο τμήμα της. Και τι βλέπουμε εδώ, τα αποτελέσματα. Έτσι τα ποντίκια από κάτω ροκανίζουν το φλοιό με αποτέλεσμα το φυτό μέσα σε λίγες ημέρες να καταρρεύσει. Έτσι τη σειρά κάποια φυτά. Θα πρέπει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στα ποντίκια. Ορίστε,
γεμάτο τρύπες. Και τα αποτελέσματα στα φυτά. Ευτυχώς είναι ελάχιστα, θα πρέπει να διορθωθεί το πρόβλημα. Μαρινάδα λοιπόν, μια πολύ καλή επένδυση για το μέλλον. Φυτώριο Όλυμπος, Πέτρος Μισήρας, Γεωπόνος. Ευχαριστώ.